در افغانستان ما زندگی خوب داشتم، اقتصادمون خوب بود، دفتر داشتیم، همه چیز داشتیم، کار هنریم. Η οδύσσια του διήρκησε 4 μήνες μέσα από βουνά, επικίνδυνα μονοπάτια και πρόχειρους καταβλισμούς μέχρι να φτάσει στα τουρκικά παράλια. Στα ανοιχτά της Μυτιλίνης τον διέσωσαν οι άνδρες του λιμενικού. Όταν το φουσκωτό που τον μετέφερε βυθίστηκε. Τώρα ζει στο κέντρο φιλοξενίας του ελληνικού. Χίλιοι ζητούν μαρτύμε πορμοχαμπάτας, μαρτύμε χούμπασταν, βοκέν. Μα και μπούγουν και δελμπαστήν μπαμί και σουάρ. Ενσόλου αμίγε μοντεγόρ χότσοδομ. Αλμπάτα μπα κομμάκο χαμκόρια μη μαρτύμ. Μαρα κομμάκο να μπα κομμάξον ζερβάτορο μα αμίγε μήμονο. Στη συναυλία την οποία διοργάνωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός 105,5 στο Κόκκινο και η Παμπυραϊκή Πρωτοβουλία συμμετείχαν επίσης το συριακό συγκρότημα Αλμαχάμπα και η Ανκαρδία. Με σύγχρονη και παραδοσιακή μουσική από το Αφγανιστάν και τη Συρία, αλλά και τα μοναδικά μουσικά ακούσματα από τους Ανκαρδία, οι πρόσφυγες εδώ στο λιμάνι του Πειραιά γιόρτασαν την πρωτοχρονιά των Αφγανών. Είμαστε εδώ για να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την γιορτή, ας πούμε, αυτή τη συναυλία. Μου φέρνει τους ανθρώπους κοντά και γύρω από το δράμα και την δυσκολία των ανθρώπων αυτών των προσφύγων που βρίσκονται στην πατρίδα μας. Η μουσική ένωσε πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν βρει καταφύγιο στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι άνθρωποι αξιοπρεπείς, τους αξίζει μια ζωή. Εκεί που ονειρεύτηκαν να πάνε να καταλήξουν, όσοι είναι να μείνουν πάλι με αξιοπρέπεια και όλα να πάνε καλά. Είναι μια ευκαιρία. Πρώτα-πρώτα οι άνθρωποι αυτοί να ψυχαγωγηθούν. Είναι εδώ πέρα 10-15 μέρες, έρχονται από προβληματικές συνθήκες και δεν πάνε, και πάνε στο πουθενά. Αντί εισιτηρίου, οι διοργανωτές συγκέντρωσαν τρόφιμα μακράς διάρκειας για το φαγητό που μαγειρεύουν καθημερινά οι εθελοντές της Παμπυραϊκής Πρωτοβουλίας για τους πρόσφυγες. Η Τουρκία δεν έχει